Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 22 Μαρτίου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις εξελίξεις, είτε αυτά συμβαίνουν εκτός των ορίων της χώρας, αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας, αφού από χθες το βράδυ πλέον έχουμε ορίζοντα εθνικών εκλογών. Μια αφορμή και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιφέρεια του Αιγαίου και ειδικότερα εδώ στα νησιά μας, τα Δωδεκάνησα. Ξεκινάμε με τα τυπικά, διαδικαστικά, όμως επαναλαμβάνω και επιμένω καθημερινά ότι είναι άκρως απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν και τις δικές σας τις παρεμβάσεις, υποδείξεις, αντιρρήσεις, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. 224-10-031-20 και το email της εκπομπής είναι στην διεύθυνση μαζί στις 3, @gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ σε όλη την επικράτεια, από το κανάλι 651, μέσα από την αντίστοιχη της Digia, από το κανάλι 1023, για την περιφέρεια του Αιγαίου και βεβαίως όλο τον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr, υπάρχει στα δεξιά η ένδειξη live streaming. Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα σήμερα. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε πολιτικά, να δούμε τα θέματα τα οποία απασχολούν και την χώρα και τον τόπο και βεβαίως επηρεάζουν, αν θέλετε, και την ζωή μας, οι πολιτικές εξελίξεις. Θα είναι κοντά μας, θα τον δείτε σε λίγο, ο πρόεδρος του ΤΕ, αλλά με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής. Πριν να σας δώσω λίγο το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας, οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στην εκπομπή πρωταγωνιστές και στον Σταύρο Θεοδωράκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υπαγωγή των υπηρεσιών ίδρευσης στη νέα διευρυμένη ρυθμιστική αρχή που θα αντικαταστήσει την ΡΑΕ. Στην Ρόδο και συγκέντρωση χθες για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διευρυμένη ΔΕΕΠ, με την παρουσία του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Μαύλου Μαρινάκη. Λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Επίθεση του Θεοδόση Νικηταρά στους Κυρίτση και Ρούφα. Και βεβαίως συνεχίζεται η αναταραχή στην Κάλυμνο με αφορμή αυτή την είδηση έκπτωσης της ΑΝΕΚ. Θα έχουμε εξελίξεις και στο ζήτημα αυτό, διότι βλέπω έρχεται και σε επίπεδο κοινοβουλίου αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω τον προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, ο πρόεδρος του ΤΕ και υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στο Δωδεκάνησα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Γιαννικουρή. Καλησπέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πρέπει να πω δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Περιμένετε την υποτίθεται επίσημη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, αλλά νομίζω ότι όποιος έχει εικόνα στη Νέα Δημοκρατία και στα στοιχεία τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία παντού, βεβαίως υπάρχεται, αυτό έλειπε. Και οφείλω να πω το εξής, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με αφορμή και ένα άρθρο σας, το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για την ώρα της χώρας, με την εθνική τραγωδία και τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας. Να μιλήσουμε επίσης για θέματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Να πούμε επίσης για μια πρωτοβουλία την οποία έχετε αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μια δράση που αφορά την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων μέσα από το θεσμικό ρόλο του Προέδρου του ΤΕ. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και νομίζω ότι οφείλουμε να σας το αναγνωρίσουμε. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το οποίο απασχολεί όλους μας, γιατί επηρεάζει και την πολιτική ζωή, αυτή την τραγωδία στα Τέμπη, που αυτό το οποίο παρατηρείται, ρωτήθηκε και χθες αυτονόητα ο Πρωθυπουργός, είναι τι γίνεται με αυτά τα έγγραφα τα οποία διαρρέει μία ή άλλη πλευρά, τι γίνεται με αυτό το μπαλάκι ευθυνών, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, έτσι, δημιουργεί μία καχυποψία στον πολίτη και κυρίως μία αίσθηση ότι δεν θα πέσει φως,
θα πάμε σε μια διαδικασία συσκότησης, διότι όλοι έχουν εμπλοκή και είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Τι λέτε? Καταρχάς, λέω πάντα ότι η αρμοδιότητα της εξαγγελίας των ψηφοδελτίων είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το λέω πάντα. Καλά το λέτε. Υποψήφοι είμαστε κρατάτε τους τύπους. Στις κρατάτε τους τύπους. Σαφέστατα, μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μάλλον ξεκαθαρίζει το τοπίο και ούτως ή αλλιώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν. Μάλλον η επικρατέστερη ημερομηνία είναι αυτό της 21ης Μαΐου. Τώρα, όσον αφορά την τραγωδία στα Τέμπη, είναι πράγματι αποτέλεσμα αμέλειας. Έγραψα ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα που νομίζω πολύ ρεαλιστικά απέδωσα και περιέγραψα αυτό που πραγματικά συμβαίνει και αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι πάνω στον πόνο και τη θλίψη να δημιουργηθεί ένα γήπεδο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι χρειαζόμενο αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα υπάρχουν, εκτιμώ την ανάληψη της ευθύνης και τη συγγνώμη, την ειλικρινή συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο σπανίζει πλέον στις μέρες μας πρωθυπουργοί, πολιτικοί πρώτης γραμμής να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και να αναγνωρίζουν τα λάθη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια ευθύνη ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος, διαχρονική ευθύνη, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αλλά για να είμαστε ακριβείς, σαφέστατα βαραίνει αυτός που είναι ο διαχειριστής αυτή τη στιγμή και θα αναλάβει και το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργήθηκε, της θλίψης, του πόνου, της απογοήτευσης, δικαίως. Αυτό θα πρέπει να μετατρέψουμε ως μια κινητήριος δύναμη και να κάνουμε τις παραλήψεις που αφήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και να τελικά να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε ποτέ ξανά εν έτη 2023 τέτοια φαινόμενα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το αποτυπώνεται και στο άρθρο. Σας μου έκανε εντύπωση, διότι δεν φοβάστε να μιλήσετε για διαφορά, για αθλειότητα, για ολιγορία, οι οποίες αυτές παθογένειες και σκληρές λέξεις δεν έχουν πραγματικά ιδεολογική ταυτότητα, διαχρονικά εντοπίζονται σε αυτή την χώρα, είναι, καλά το λέτε, φωλιασμένες παντού και αυτό το οποίο ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε, να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Το λέω γιατί εσείς ανήκετε και σε μια νέα γενιά, είστε από αυτούς που ουσιαστικά σημαίνει ανανέωση στο πολιτικό σκηνικό η παρουσία σας. Οπότε μπορείτε καλύτερα να καταλάβετε αυτό το οποίο νομίζω ερμηνεύουν και με την παρουσία τους και με την οργή τους και με τη δυσπιστία τους και όλοι οι νέοι. Θα σας πω, νομίζω ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Και αν θέλετε, και σαν νέος άνθρωπος, αλλά και με την ιδιότητα όχι του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του επαγγελματία μηχανικού. Ναι, διότι εσείς είστε στην αγορά. Είμαι 22 χρόνια ιδιότητα. Βεβαίως, είστε στην αγορά, είστε μάχημος. Στη δική μας τη δουλειά. Δεν είστε πρόεδρος, είστε μάχημος, είστε επαγγελματίας. Εγώ προχώρησα στο Τεχνικό Επιμελητήριο διότι αναγνώρισε την συνάδελφή μου καταρχάς την επαγγελματική μου διαδρομή και κατ' επέκταση και όλη αυτή την προσπάθεια που έκανα στο Τεχνικό Επιμελητήριο προκειμένου σήμερα να συζητάμε για αυτά που λέμε τώρα τις καινοτομίες, ότι μιλάμε στη Βουλή, ότι είμαστε συνομιλητές της κυβέρνησης, ότι έχουμε αποκτήσει ξανά το ρόλο μας μέσα στην διοίκηση και μέσα στα κοινά. Και αυτό, γιατί στη δική μας τη δουλειά τα πράγματα πρέπει να είναι ρεαλιστικά. Για να πετύχει ένα έργο υποδομής, πρέπει να είναι πολύ ρεαλιστικά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι υπερβολικά. Σωστά. Επομένως, στη δουλειά μας ένα και ένα κάνει δύο πάντα. Δεν θα κάνει ούτε 4 ούτε 1,5. Επομένως, με την ίδια λογική, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε την αλήθεια, πρέπει να φέρουμε στην επιφάνεια όλα αυτά τα οποία, δηλαδή τι ανέδειξε, ας πούμε, η τραγωδία των Τεμπών. Ότι αυτή η Ελλάδα του πασαλήματος, της συγκάλυψης και της προχειρότητας πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να καούμε για να κάνουμε αντιπυρικά έργα, να πνιγούμε για να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, να πεθάνουμε στον δρόμο για να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Ναι, πρέπει να τα κάνουμε στην ώρα τους και να προλαμβάνουμε καταστάσεις και να μην συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι, ναι, μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος, μπορεί να είναι πολιτικό λάθος. Το αποτέλεσμα όμως είναι η ανθρώπινη ζωή. Να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε φυσιολογικό
αυτό που συμβαίνει τώρα, βεβαίως, έτσι, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης από αυτό που ο ίδιος συναισθάνεται, από αυτό το οποίο προκαλείται όταν συνεχίζεται αυτή η υπόθεση, ειδικά εκνευρίζεται όταν έχουμε την αποποίηση ευθυνών ή τον μπαλάκι να φεύγει από μία πλευρά στην άλλη και από την άλλη θεωρείται ότι θα υπάρξει μία εκτόνωση του ζητήματος, γιατί, κοιτάξτε, θα πάμε σε εκλογές. Και αυτό το οποίο παρατηρείται είναι να μην παίρνει τίποτα ως κέρδη ο ΣΥΡΙΖΑ, να χάνει βεβαίως η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη και οι ψήφοι να χάνονται λίγο σε μικρότερα κόμματα, πολλά εξ αυτών τα οποία δεν έχουν καν, αν θέλετε, μια καθαρότητα ως προς ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια ύφεση, δηλαδή θα εκτονωθεί αυτή η οργή του κόσμου? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μετρήσεις σε μια στιγμή η οποία η οργή είναι στο μάξιμο. Βεβαίως. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, η νέα γενιά έχει βγει στους δρόμους, δικαίως, δικαιολογημένα, και δείχνει, αν θέλετε, για κάποια υγεία αντανακλαστικά, ζητώντας τα αυτονόητα. Αν μου πείτε τι είναι αυτονόητο, είναι πολύ σχετικό. Αλλά παρόλα αυτά το κάνει και το κάνει με διεκδικητικότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, τι είναι, είναι να μην αναγκάσουμε ποτέ ξανά τον κόσμο να ξαναβγεί στους δρόμους για τέτοιους λόγους. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος στο οποίο πρέπει να κινηθούμε. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή που ο κόσμος εκφράζει οργή, ναι, σαφέστατα, με το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης θα πληρώσει και εκλογικά και δημοσκοπικά την οργή του κόσμου. Το γεγονός ότι δεν εισπράττουν οι άλλοι πολιτικοί χώροι την μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, δείχνει ότι ναι, εντάξει, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι γίνονται και λάθη, ότι δεν υπήρχουν παραλήψεις. Λάθη άλλωστε δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Ναι, βεβαίως. Το αποδέχτηκε χθες και το ανέλαβε την ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ήταν ξεκάθαρος σε αυτό. Ο κάθε πολίτης το καταλαβαίνει. Ότι ναι, θα γίνουν και λάθη. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να δούμε την πρόοδο που έχει επιτύχει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα πρέπει, εγώ ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει να συγκρίνομαι με τους άλλους. Δεν είμαι της σύγκρισης. Θα σας αρέσει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι πολύ βασική και επιτέλους θα πρέπει να συγκρίνουμε ποιος είναι ο καθένας μας και πώς τελικά κάνουμε την επιλογή. Να σας πω έτσι απλά ιστορικά ότι εγώ στο τεχνικό επιμελητήριο όταν κατέβηκα την δεύτερη φορά, αφού περάσαμε μια θητεία που κατά τη γνώμη μου είχαμε κάνει μια διαφορετική διαδρομή, διπλασιάσαμε τα ποσοστά μας ως παράταξη. Και έτσι συνεχίσαμε την θητεία μας έχοντας τη διοίκηση του Εθνικού Επιμελητηρίου. Άρα λοιπόν, πού θα συγκριθεί ο κόσμος? Στα πεπραγμένα του. Έχουμε μια στιγμή οργής αυτή τη στιγμή που, αν θέλετε, δικαίως αντιδρά ο κόσμος. Το ότι δεν μετακινείται αλλού δείχνει ότι μάλλον αποδέχεται τα βήματα προόδου που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που κάνει ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Σας λέω, κάνει και λάθη. Αλλά έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αναγνωρίζουν. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το κριτήριο που θα πρέπει να προβληματίσει τον πολίτη όταν θα βρεθεί στην κάλπη με την δυναμική της ψήφου και να κάνει την επιλογή του. Τώρα, θα ήθελα να πάμε λίγο στα δικά μας τα πράγματα και το λέω δημόσια, σας το έχω ξαναπεί και μέσα από την εκπομπή και μέσα από το ραδιόφωνο και αν ήμουν και στον έντυπο τύπο θα το είχα γράψει ότι πραγματικά είναι η καλύτερη εποχή του τεχνικού μιλητηρίου. Δώσατε έγκλη στον θεσμό με την έννοια δηλαδή ότι δεν έμεινε να ερωτάτε τυπικά ή να συμμετέχει σε κάποιες σκέψεις θεσμικά κατά καιρούς, αλλά δούλεψε ως εργαλείο για αυτό το οποίο πρέπει να κάνει έτσι, στον τόπο, στην χώρα και στην περιοχή. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες και κυρίως σχέδια για όλα τα νησιά. Και μάλιστα να παρακαλέσω να δούμε και κάποια πλάνα από την παρουσία του κ. Γιάννη Κορή στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιφερειών, όπου μπήκαν τα θέματα και συχνά έρχονται. Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των μικρών νησιών, θέματα νησιωτικότητας και μεγάλα ζητήματα μέσα από μνημόνιο συνεργασίας, όπως είναι αυτό του ΤΕΕ με την ΚΙΔ για την προσβασιμότητα, όπως είναι το άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον πολεμικό σχεδιασμό. Ξέρετε, πόσα χρόνια στη δημοσιογραφία ακούω για τον περίφημο πολεμικό σχεδιασμό. Φτάσαμε στο 2023 και τώρα αρχίζει κάτι να γίνεται.
Πάμε να ξεκινήσω καταρχήν. Τώρα από... θα γίνει. Όχι, κάτι, τώρα, ναι. θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Τώρα, ναι. θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να μου πείτε για το θέμα που είχε να κάνει με τον πολιτικό σχεδιασμό. Εννοώ ποια ήταν η συμφωνία και τι τρέχει αυτή την ώρα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παρακολουθήσει διάφορες έτσι, νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Έχουμε περάσει μια περίοδο που έχουν γίνει πάρα πολλές πολεοδομικές αλλαγές. Να θυμίσω λίγο τις καταργήσεις των παρεκκλήσεων, του μικρού κλήρου δηλαδή, τις αλλαγές που γίνανε στην πολεοδομική νομοθεσία με το νομοσχέδιο του 20, του εξυγχρονισμού περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, που αρχίζει σιγά σιγά να βάζει, προέβλεπε και τους δασικούς χάρτες εκείνων των νομοσχέδιων. Δασικοί χάρτες, βεβαίως. Τα χρηματολόγια και όλα αυτά, που σημαίνει ότι σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε σε μια πολεοδομική τάξη, σε μια τάξη στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο θα καθορίσει, αν θέλετε, το μέλλον των όλης της χώρας, αλλά κυρίως για εμάς που μας ενδιαφέρει, το μέλλον των νησιών για τα επόμενα, αν θέλετε, και 50 χρόνια. Ναι. Σε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και σε μια πολύ γενναία πρωτοβουλία που έκανε η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει οι Δήμοι να ασχολούνται. Ναι, οι Δήμοι, καμιά φορά η Περιφέρεια, να έρχονται, να συζητάμε, να το Υπουργείο. Έχουμε παρατημένες μελέτες, ποτέ να μην έχουμε ολοκληρώσει κάτι. Εκεί ερχόμασταν και σε μια επαφή με τους φίλους μας, τους δικούς μας, εμείς, εσείς, οι άλλοι. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Ήταν μια συνταγή η οποία τελικά δεν λειτουργήσε. Και μετά από 40 χρόνια, να σας θυμίσω ας πούμε, έτσι, για την ιστορία, θεσπίστηκε εκτός σχεδίου δόμησης το 1962. Σωστά. Η οποία ήταν μια προσωρινή διαδικασία μέχρι ότου. Το μέχρι ότου 2023. Έτσι, έχουν περάσει 60 χρόνια. Μέχρι ότου. Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν εκπονηθεί 30 γενικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα. Καλά το λέτε. Τα αναγκαία σχέδια που χρειάζονται για το σύνολο της επικράτειας είναι 300. Καταλαβαίνετε ότι 10 επί 10 μας κάνει ένας αιώνας. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε ούτε τα εγγόνια μας. Πήρε λοιπόν την γενναία απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Το οποίο συντονίζει και θα συντονίσει και θα σχεδιάσει όλη αυτή την υπερπροσπάθεια για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοπρατήσει ήδη το 70% της χώρας και το οποίο η πρώτη του φάση θα ολοκληρωθεί το 2025 και η ολοκλήρωσή του είναι το 2030. Δηλαδή μέσα σε 7 χρόνια και βέβαια όλο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να μου πείτε, ναι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που δεν είχαμε στο παρελθόν, αλλά το αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή και μέσα σε 7 χρόνια θα ολοκληρώσουμε μια διαδικασία η οποία θα χρειαζόμασταν 100 χρόνια στο παρελθόν. Ναι. Καλά, εντάξει, είναι ένα εργαλείο το οποίο αξιοποιούμε διότι η χώρα πέρασε και από μια έτσι, πολύ μεγάλη κρίση που ισοπαίδευσε τα πάντα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δυστυχήματος, με συγχωρείτε, στα Τέμπη οφείλεται και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την χώρα. Πολεμικός σχεδιασμός στα μικρά νησιά, δηλαδή 70%. Πώς πάμε για τα νησιά, χώρας. Δώστε μου. Εμείς αυτό που διεκδικήσαμε και το πετύχαμε είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου να μπουν στην προτεραιότητα στον συνολικό σχεδιασμό. Εμείς είμαστε οι πρώτες περιοχές που θα ενταχθούν μέσα στον πολεμικό σχεδιασμό και φυσικά αυτό θα συμπαρασύρει τις αναγνωρίσεις των δρόμων. Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκε πριν από μια εβδομάδα, δυσκολεύουν πάλι τα πράγματα για το χαρακτηρισμό των δρόμων, την αρτιότητα των οικοπαίδων της εκτός σχεδίου δόμησης για τα τέσσερα στρέμματα. Πάλι δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιουσίες οι οποίες χάνονται ενδεχομένως, αλλά μελλοντικά αυτό, δηλαδή, ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα κάνει αυτό. Ναι. Το θέμα των ρεμάτων που έχουμε τεράστια προβλήματα σε αρκετές περιοχές, π.χ. στην ΚΟ, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός όταν το δούμε ως κυβέρνηση. Δίδονται κάποιες μικρές λύσεις. Αλλά... Ναι, αλλά δεν ωφελούν. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη και με τις μικρές λύσεις. Μια συνολική πρόταση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ναι. Το οποίο είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς φορείς, υπουργεία, διαδικασίες, χρονοβόρες, που περνάνε μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού κτλ. Διότι τα νησιά τα δικά μας τα περισσότερα είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, που είναι ένα καθεστώς το οποίο δυσχεραίνει και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της ολοκλήρωσης αυτών των διαδικασιών. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, με αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης να υλοποιήσει επιτέλους τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αυτό χαράσουμε πολιτική.
Και το κάνουμε με έναν κανόνα αξιοποίησης για όλα τα ακίνητα. Αυτό είναι λίγο συνδυαστικά κάποια πράγματα. Mm-hmm. Το μεγάλο όραμα του τεχνικού επιμελητηρίου είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης. Είναι αυτό που στο τέλος θα παραλάβει όλη αυτή την πληροφορία και θα βοηθήσει τις επενδύσεις να προχωρήσουν. Θα μπαίνεις δηλαδή στον υπολογιστή σου, θα βρίσκεις το ακίνητο που σε ενδιαφέρει και θα μπορείς με μεγάλη ευκολία και ακρίβεια mm-hmm. να γνωρίζεις ποιος είσαι, πώς χτίζεις, πού χτίζεις, τι χτίζεις. Πριν το αγοράσεις, όχι να αγοράσεις την έκταση της γης και μετά να μπλέκεις την περιπέτεια και να παρακαλάς από τους βουλευτές, υπουργούς και στη συνέχεια να δούμε πώς θα βρουν λύση. Ναι, και να ξέρεις πώς το κάνεις, γιατί το κάνεις, τι όρους δομής έχεις, τι χρήση γης έχεις. Όλη αυτή είναι μια απαιτούμενη πληροφορία για τις επενδύσεις, η οποία συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ήρθε η στιγμή να γίνουμε Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε αναγκαστικά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια να πάμε σε κάποιες δικές σας θέσεις σχετικά με την αξιολόγηση των προβλημάτων για τα Δωδεκάνησα. Εδώ άλλωστε έτσι θα κριθείτε από τον κόσμο. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό που έχω την αίσθηση από τη μία είναι ευλογία, κύριε Γιαννικουρή, από την άλλη είναι βάρος. Αναφέρομαι στην πολιτική παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Παυλίδη. Και το λέω αυτό γιατί επειδή εγώ σας γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πορεία, τη δική του προσωπικότητα και βεβαίως έχουμε υπηρετήσει μαζί και στην τοπική αυτοδιοίκηση και γνωρίζω ότι είστε άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται, έχω την αίσθηση κάποιες φορές είναι ένα μεγάλο βάρος. Έτσι, λέω είναι μεγάλο βάρος και θα μου τα πείτε εσείς στην συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή και θα ήθελα επίσης σας πω τι γίνεται και με την ιστορία της ΑΝΕΚ, γιατί έχουμε μία αντίδραση από την ΑΝΕΚ, έχουμε λίγο ρεπορτάζ από την υπόθεση, έχουμε αν θέλετε και μία προσέγγιση σε ένα άλλο επίπεδο σήμερα. Λοιπόν, σε διαφημίσεις.